Πάμε. Πεανίστηκες σήμερα στο Σαν Σίρο. Έχουμε την Τούκα μαζί κανονικά. Την έχουμε μαζί, μας κάνουν κάτι μαγκές, αλλά πιστεύω να τα καταφέρουμε. Να μην περάσουμε στο YouTube. Μπαμ TV, ο Άκης έχει έρθει ο δικός, 4 μέρες, έχει πάει Βενετία, έχει πάει παντού και τον πετύχαμε εδώ. Την ώρα που είχαμε φαγητό βέβαια, γιατί μάλλον το φαγητό λιγουρεύτηκε. Τι βλέπεις? Μια χαρά, τι είναι αυτό, βλέπω τον Ολυμπιακό να είναι μια έμπειρη ομάδα και να μπορεί να χτυπήσει και αυτό τον αγώνα στο Μιλάνο. Τι βλέπω. Όλα θα πάνε καλά. Μέσα στα κόψη. Μέσα στα πρώτα πάντα. Εγώ φοράω την ιστορική. Εγώ φοράω την, την κανονική. Την προπέρσινη. Δεν έχουμε σωστά για αυτή την ιστορία. Θα πάμε σε κανένα μαγαζί ακόμα. Μια χαρά, μια χαρά. Άντε με την νίκη. Μόνο Ολυμπιακό και πάντα να περνάμε όμορφα, να κάνουμε ωραία ταξίδια. Να γνωρίσουμε τον κόσμο και να βλέπουμε τον Ολυμπιακό να παίζει καλά. Μπαμ TV, έξω από το Σαν Σίρο, που πολλοί φίλοι της Μίλαν αλλά και του Ολυμπιακού, ο κύριος Όγκος έχει έρθει των φίλων του Ολυμπιακού, έχουν περάσει ξεκινώντας από την Duomo, ήρθανε μέχρι εδώ, αλλά τώρα ανακατεμένοι φίλοι του Ολυμπιακού με Μιλανέζους πάνε ήσυχα στο γήπεδο, δεν συμβαίνει τίποτα. Αρκετός κόσμος λοιπόν, πολλοί κόσμος έξω από το επιβλητικό Σαν Σίρο, θα σας μεταφέρουμε όλα όσα θα συμβούν μέσα. Πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα. Μπαμ TV από το Σαν Σίρο, Ολυμπιακός σε λίγο αντιμετωπίζει στη Μίλαν και ο Ολυμπιακός θα είναι με Χωσέ Σά στο τέρμα, αριστερά τον Κούτρι, δεξιά τον Ροσίδη, Σισε και ο Μιράντα στα στόπερ, Νάτχο και Γέρμε και Τουρέ στη μεσαία γραμμή, αριστερά ο Φετφατζίδης, σέντερφορο Γκερέρο και δεξιά θα είναι ο Νάχουερ. Ξεκινάει το μάτσο, ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη την εξέδρα, πάνω από 6.000 φίλοι του Ολυμπιακού και αρκετοί ανακατεμένοι στο γήπεδο. Πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα. Δέκα λεπτά παίζουμε στο Σαν Σίρο, ο Ολυμπιακός ο οποίος περιμένει, πάει να εκμεταλλευτεί μια κόντρα, να περάσει μπροστά, στέκεται καλά, προσέχει πάρα πολύ τα μετώπιστέν του, κυκλοφορεί την μπάλα από το του δίνεται η δυνατότητα, πάμε θρυλάρα. Ολυμπιακός του Σαν Σίρο!
Μέση. Είναι στο γκολ, κερδάει, είναι 0-1, κερδίζει και κόρνερ, πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα. Φοβερή φάση, ο Γκιγέρμε περνάει την μπάλα μπροστά από τον Άτχουελ, ο οποίος προλαβαίνει τον Ρέινα, αλλά η πάσα η τελική του δεν είναι καλή. Πάμε! Ημίχρονο στο Σαν Σίρο, Μπαμ TV. Γεια σας, Γιουμπιουμπάκια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στέκεται καλά στο Σαν Σίρο, προηγείται 1-0, έχει χάσει κι άλλη μια πολύ καλή ευκαιρία, θα μπορούσε να κάνει και το 2-0. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα δεχτεί πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ένας Ολυμπιακός ψυχωμένος που το έχει σήμερα, με πολύ καλά χαφ, με πολύ καλούς ακραίους αμυντικούς, παίζει καλά, είναι μπροστά στο σκορ, μπορεί κι άλλο γκολ, πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα. Μπαμ TV ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα. Η πρώτη επίθεση ήταν από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κρατήσει, ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει μυαλωμένα όπως το πρώτο ημίχρονο, να κυνηγήσει την αντεπίθεση και να κάνει το δεύτερο γκολ. Πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα. TV στο Σαν Σίρο, ο Ολυμπιακός ακόμα προηγείται 0-1 εδώ ενάντια στη Μίλαν. Ο Γιάγια Τουρέ που μπορεί να μην είναι ακόμα 100% έτοιμος, αλλά όποτε πάρει την μπάλα δεν τους βλέπει. Τον αναγνωρίσουν μετά από την φανέλα, από τον αριθμό της φανέλας. Πάμε ρε Γιάγια, πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα. Φάση ο Ρονάτχο, έκλεψε την μπάλα από το κέντρο, μπήκε στη μεγάλη περιοχή, την έκοψε δεξιά, αλλά το σούτ του δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Στο 70 ο Κουτρώνε με κεφαλιά, σχεδόν ίδιο γκολ από αυτόν με τον Ολυμπιακό. Κρεμάει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, καλή σέντρα, κεφαλιά, γκολ 1-1. Στο 72 ο Ποτένσε παίρνει τη θέση του Νάτχουελ. Φοβερή φάση από τον Φετφατζίδη στο 74. Ο Γιάννης Φετφατζίδης πήρε την μπάλα από τον Γιάγια Κουρέ. Έκανε ένα πολύ καλό σούτ, αλλά βγήκε μόλις λίγο από το δοκάρι.
Η Μίλαν πέτυχε το 2-1, μια ολιγορία από δεξιά της άμυνας του Ολυμπιακού. Πέτυχε το 2-1, αμέσως μετά ο Τωροσίδης έδωσε τη θέση του στο Μεριά. Από παιδικό λάθος της άμυνας του Ολυμπιακού, η Μίλαν βάζει και το τρίτο γκολ 3-1 και στο 82 ο Κώστας Φορτούνης παίρνει την θέση του Γιάγια Τουρέ. Ολυμπιακός, ο οποίος στάθηκε πολύ καλά στο Μιλάνο, κέρδισε το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο κάποιες απροσεξίες στην άμυνά του που στήθησαν τα τρία γκολ που έφαγε εδώ στο Σαν Σίρο. Ο Ολυμπιακός όμως ήταν καλός, θα παλέψει για την πρόκριση, είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν χάθηκε τίποτα. Έκανε καλή εμφάνιση όχι σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού, αλλά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο η Μίλαν. Δεν έκανε πολλές ευκαιρίες, δεν την άφησε ο Ολυμπιακός. Κράταγε την μπάλα ο Ολυμπιακός, έκανε κατεπιθέσεις. 3-1, το ξέραμε, είναι δύσκολη έδρα το Μιλάνο. Έχουν λυγίσει μεγάλα θηρία εδώ. Έτσι και ο Ολυμπιακός λοιπόν έχασε 3-1 εδώ, αλλά δεν χάθηκε τίποτα. Η πρόκληση παίζεται. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι εδώ. Ήταν, έδωσε βροντερό παρόν. Ήρθε στο Μιλάνο 6.500 από την Ελλάδα. Πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα, δεν χάθηκε τίποτα. Και όπως λέει και ο κόσμος του Ολυμπιακού, τρίλε γερά πρωτάθλημα ξανά.